στο παιχνίδι της Σλοβενίας με τον Doncic να μπορεί να αγωνίζεται σε πολύ περισσότερες από μια θέση. Morgan από το Detroit δεν έπαιξε ποτέ NBA. Εδώ το shoot τριών πόντων είναι άστοχο από τον Σιλά. Ο Morgan, ο οποίος δεν θα ακολουθήσει. Ο Τόμπι ήθελε αυτό που θα ακολουθήσει την εθνική ομάδα της Σλοβενίας στη Μανίλα. Η πάσα καταπληκτική τσάντσα βγάζει έξω. Μπλάζιτς είναι καλός πέρα από τη γωνία. Ούτε τώρα. 0 στα μήνες. Επανήλθε απευθεία στα ψηλά. Ευστοχώντας. Εδώ ο Μπλάζιτς το φάουλ του Παρικολάου, ο αρχηγός της εθνικής ομάδας. Ευστοχώντας νωρίτερα ο Μίτογλου. Και ο Λούτσις που ήταν εξαιρετικός προχθές με 13 πόντους και 7 παρακαλώ ασίστ. Και η ελληνική ομάδα που πιέζει ασφυκτικά στην μπάλα. Doncic. Εδώ ο Μπαγιάννη. Το κάνει αυτό πολλές φορές ο Doncic. Εδώ ευστοχή. Να έχει 3-4 τίποτα. 2-2 τρίποντα. 3 rebound. 2 κλεψίματα. 2 ασίστ και μόλις ένα λάθος. Doncic με τον Λούτζι. Τον παρενοχλεί στο κατέβασμα Morgan. Το screen βυθίζεται για ένα εξαιρετικό. Σε αυτό το πρώτο πεντάλεπτο. 16-7 τη Σλοβενία του μεγάλου Doncic. Με το walk-up και τον Morgan να στείλει ένα ακόμη screen. Doncic, ένα πάρα πολύ δύσκολο. Να μπει περισσότερο ο Παπαγιάννης μέσα για να τραβήξει αντιπάλους, να δημιουργήσει και άλλους χώρους για το Μίτογλου λοιπόν. Ένα. Δύο, να προσέξουν στην άμυνα με αλλαγές που παίζουν οι διεθνείς μας. Και τρίτον, στα pick and roll του Doncic, μεγαλύτερη προσοχή γιατί από εκεί απειλήθηκε περισσότερο η εθνική μας. Doncic σε κάτι εκπληκτικό. Αστοχή, διώχνουν ομότυπα ο Μίτογλου. Και μπαλά μέσα. 23-9 με την ελληνική ομάδα να συνεχίζει. Το showtime απέναντι στην Σλοβενία του Doncic. Εδώ με το walk-up, νέο screen από τον Morgan. Doncic προσθέτει την μπάλα με το σώμα. Κάνει την προσποίηση, χάνει την μπάλα foul από μακριά, αλλά μπορεί να παίξει με το 2-10 που έχει και κοντά. Ο γιατρός εδώ, ο Νίκος Γκάλης με την κόρη του και τη σύζυγό του. Ο Μίτογλου που ξεκίνησε από τα αστέρια του Θόδωρο Ροδόπουλου στη Θεσσαλονίκη και ο walk-up παίρνει την μπάλα μέσα από τα χέρια του Λίτς. Και οδηγίες Νίκολιτς, Doncic. Doncic εναντίον όλων. Μετράει το καλάθι. Παπαπέτρου σωστά. Που ήταν προχθές άστοχος στις βολές. Είναι τώρα εύστοχος. Είχε 20. Που πισάρεται αντίπα διαιτητές. Morgan που ξαναπερνά στο παιχνίδι. Doncic από πολύ δύσκολη θέση. Πάρα πολύ δύσκολη θέση. 32-31 Ελλάδα μπροστά. Doncic που θέλει την μπάλα στα χέρια του. Όταν έχει ένα παίκτη σαν τον Doncic ή όταν έχει παίκτη σαν τον Γιάννη, τον Γιώκητς. Η ομάδα προσαρμόζεται αναγκαστικά πάνω τους. Doncic αμαρκάρει στο σούτ από τα 7, είναι μέσα. Κίνηση είναι κοστά. Και ζήτησε περισσότερη προσοχή, περισσότερη πίεση πάνω στην μπάλα, να δώσουν και φάουλ. Doncic εναντίον όλων, με υποψό μετάλλιο του Ευρωμπάσκετ σε Φιλανδία και Κωνσταντινούπολη. 36-38, 36-39. Με καλή πεντάδα τώρα η Σλοβενία. Χαμηλά ο Χατζηδάκης, δύσκολο σουτ, έρχεται ο Ρογκαβόπουλος.